Καστίγιο, ο οποίος έφυγε από κανονική θέση, αναγκάζεται να γυρίσει εν τέλει. Πάντα ο Μεξικανός με ωραίες κινήσεις. Περιμένουν δύο συμπαίχτες του εντός περιοχής. Η ευκαιρία, ναι, το 8ο γκολ στο πρωτάθλημα για τον Βραζιλιάνο. 0-1. Ο top scorer του Άρη, που ξεκίνησε από θέση δεξιού μπακ. Αλλά ο Καστίγιο έχει κάνει μια σούπερ προσπάθεια. Πραγματικά, ο δημιουργός που παίρνει τα εύσημα από τον Πάγκο και συγκεκριμένα τον Σάκη Τσιόλι. Οι ωραίες κινήσεις του Μεξικανού από την αριστερή πλευρά ήταν που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις και έφεραν σε θέση βολής τον Νέτο. Ο Λιμπερόπουλος δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό. Άλλη μια φορά, μάλλον είναι η πρώτη φορά που η ομάδα του Σάκη Τσιόλι, ο Άρης, προηγείται στο σκορ. Δεν μένει πίσω. Οι τέσσερις προηγούμενες νίκες ήταν με ανατροπή. Καστίγιο στη σέντρα. Ο Λιμπερόπουλος δεν διώχνει καλά. Ο Νέτο, που έχει μετατραπεί σε έναν εξαιρετικό σκόρερ πλέον, πετυχαίνει το 0-1. Ο Άρης παίρνει κεφάλι στο σκορ, πιο κοντά από το ύψος του πέναλτι, εκεί όπου δεν υπήρχε κανένα περιθώριο αντίδρασης για τον Σωτήρη Λιμπερόπουλο. 0-1 στα πηγάδια. Και πάμε τώρα στους δύο πάγκους. Πρώτα στον Τάσο Πακλατζή, για να μάθουμε μεταξύ άλλων αν γνωρίζουν στον πάγκο του Άρη για το 1-0 στον Βόλο. Τάσο. Ναι, το γνωρίζουν. Με τα αποτελέσματα που επικρατούν αυτή την ώρα στο Πανθεσσαλικό και σε αυτό το γήπεδο, εδώ στα πηγάδια, θα κυνηγήσει νωρίς ένα γκολ. Εδώ το σουτ που γίνεται και γκολ για τον Άρη. Ντανίλο Περέιρα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, 47ο λεπτό του αγώνα, για να πανηγυρίσει ο Καστίγιο με τον Πορτογάλο. Ο Άρης μπροστά και πάλι στο σκορ. Και βλέπετε και την εξέδρα που έχει γεμίσει από φίλους του Άρη. Πάρα πολλοί ταξίδεψαν από τη Θεσσαλονίκη για να βρεθούν κοντά στην ομάδα. Ο Σιδηρόπουλος τώρα, να δούμε καλή τον Ντανίλο, ενώ βλέπουμε τη φάση. Εδώ το σουτ, γίνεται μια κόντρα, αλλάζει πορεία η μπάλα και γίνεται το 1-2. Άλλη μια φορά το γκολ από τον Ντανίλο Περέιρα, το δεύτερο του Πορτογάλου στην Super League. Εδώ κόντρες, βλέπετε, ο Λαζαρίδης και μετά η μπάλα πάει στα δίχτυα, μετά και το σουτ που κάνει ο Ντανίλο Περέιρα. Σκόντα Ξάνθη, Άρης 1-2 με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.